Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε βέβαια να μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο από όλο τον κόσμο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Επίσκεψη στις Σέρες πραγματοποίησε σήμερα ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Ευστράτιος Πλωμαρίτης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον διοικητή του Παιδί Σερών, με τον διοικητή του Νοσοκομείου Σερών, όπως επίσης και με τον Δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη. Στις δηλώσεις του, ο κ. Πλωμαρίτης αναφέρθηκε στη λειτουργία του Νοσοκομείου Σερών, στον προϋπολογισμό του νοσηλευτικού ιδρύματος, στην πρόσληψη προσωπικού αλλά και στο πιλωτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αφού στο Δήμο Σερών θα δημιουργηθούν ιατρία της γειτονιάς στο πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την ένταξη του Δήμου Σερών στην πιλωτική φάση του προγράμματος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξήγηλε εν μέρη σήμερα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του ο διοικητής 4ης ΥΠΕ, Ευστράτιος Πλωμαρίτης, στην επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί στις Σέρες. Τις επίσημες ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Υγείας, σημείωσε ο κ. Πλωμαρίτης, υπογραμμίζοντας πως οι πόλοι των Σερών είναι μέσα στις πόλεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή για τη δημιουργία κέντρων υγείας της γειτονιάς. Θα βγει και θα κάνει συνολικά την εξαγγελία ο Υπουργός, μπορεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αφορούν 60 πόλεις. Mm-hmm. Αλλά μέσα αυτές τις πόλεις οι Σέρες έχουν επιλεγεί και θα είναι σε αυτό το πρόγραμμα που θα δώσει μια μεγάλη ανακούφιση. Πρώτα στους πολίτες, mm-hmm. αλλά κατά δεύτερο λόγο και στο νοσοκομείο. Να το ξέρετε. Αυτά θα είναι τα φίλτρα που θα κρατάνε όλον τον κόσμο που δεν χρειάζεται να έρθει στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται ένα γιατρό που τώρα δεν τον βρίσκει πουθενά αν δεν βάλει το χέρι στην τσέπη και έρχεται στο νοσοκομείο, να τον δει απ' έξω. Τα παιδιά θα λειτουργούν 24 ώρες. Τα παιδιά θα λειτουργούν και οι μονάδες οι καινούργιες σε 2 βάρδιες καταρχήν. Μάλιστα, για το θέμα αυτό είχε και συνάντηση σήμερα το πρωί με τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Ο κύριος Πλωμαρίτης επισκέφθηκε νωρίς το πρωί το Παιδί Σερών και αμέσως μετά το Γενικό Νοσοκομείο. Για τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Σερών δήλωσε πως θα είναι ο ίδιος με πέρσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων. Έχουμε ξεφύγει από το πώς θα κρατήσουμε τα νοσοκομεία ανοιχτά και πώς θα εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το πράγμα, μιλάμε για παρεμβάσεις στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με νέους θεσμούς, με νέες δομές που θα στήσουμε μέσα στα αστικά κέντρα του κάθε νομού. Μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις μέσα στα νοσοκομεία με τμήματα επειγόντων περιστατικών ανεξάρτητα που να θυμηθούμε ότι έχουν νομοθετηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και ουδέποτε έγιναν. Οι προϋπολογισμοί, όσα χρήματα και να δώσουμε, λίγοι θα είναι στα νοσοκομεία. Θέλω να πω ότι το νοσοκομείο θα πάρει κατά τη λιγότερα χρήματα, κατά τη, δεν είναι της τάξης των 400.000 και 500.000 ευρώ. Η μείωση του προϋπολογισμού του αφορά το κομμάτι του φαρμάκου, για το οποίο πέρυσι το νοσοκομείο είχε την ευχέρεια όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες του, αλλά του πήραμε και χρήματα, επαναλαμβάνω, από το κομμάτι του φαρμάκου, ενώ όλες οι άλλες οι ανάγκες του κινούνται στα περισσινά πλαίσια. Αυτά τα χρήματα έχουμε. Δεν είναι τόσα όσα χρειαζόμαστε για να δώσουμε και μία καινούρια όθηση και να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία να κάνουν και άλλα πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο τα υλικά, δεν είναι μόνο οι μισθοί, είναι και άλλα πράγματα που πράγματι δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, ο εξοπλισμός του νοσοκομείου. Επιπλέον, ο διοικητής 4ης ΥΠΕ ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας προχωρά τις διαδικασίες για σύναψη δανείου από Επενδυτική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων. Το Υπουργείο Υγείας, έχει ξεκινήσει την διαδικασία της σύναψης ενός μεγάλου δανείου από μια επενδυτική ευρωπαϊκή τράπεζα, το οποίο θα το διαθέσει για να καλύψει την έλλειψη ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και να καλύψει αυτές τις ανάγκες των νοσοκομείων. Είναι ένα δάνειο που δεν προστίθεται στο χρέος, θα είναι χαμηλότοπο, μακροχρόνιο και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους που δεν μπορούν να τα καλύψουν με τα χρήματα του προϋπολογισμού. Θα γίνουν τώρα, όπως άρχισαν να έρχονται στα νοσοκομεία
οι πρώτοι μόνιμοι γιατροί από τις προκηρύξεις του 2016. Εδώ στο νοσοκομείο δεν έχει έρθει από τους 8 ακόμα κανένας, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουν φύγει όμως ονόματα γιατρών που επελέγησαν και στην Αθήνα. Υπάρχουν και άλλες κρίσεις που είναι σε ένα στάδιο προγενέστερο, θα ολοκληρωθούν και θα έρθουν. Να πούμε όμως ότι για πρώτη φορά, ύστερα από 6 χρόνια, θα έρθουν 8 άτομα μόνιμο προσωπικό γιατρών. Θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες? Όχι. Αλλά το 2017 θα πάρουμε άλλες 2.000 μόνιμους γιατρούς, τα οποία θα καλύψουν. Δερματολόγος θα έρθει, τελείωσε. Γαστεντερολόγος ζήτησε το νοσοκομείο, θα έρθει, θα προκηρυχθεί η θέση. Θα έρθει. Δεν μπορώ να σας μιλήσω, η εκφορά του λόγου μου είναι σε χρόνο μέλλοντα. Ίσως ύστερα από 3 μήνες μπορώ να σας πω ήρθανε. Πάτε να τους δείτε, να σας δώσω και τα ονόματα. Αλλά γίνεται σε χρόνο μέλλοντα, γιατί δεν έχουν, υπάρχει και μια γραφειοκρατία και μια καθυστέρηση που δεν παλεύεται. Λίγο πριν αποχωρήσει από το Γενικό Νοσοκομείο των Σειρών, είχε συνάντηση και με το Σωματείο των Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας. Πράγματι, στη συνάντηση που είχαμε με τον Διοικητή της Θέατης Υγειονομικής Υπεριφέρειας, τον κύριο Πλωμαρίτη, αυτά που ακούσαμε κι εμείς, όπως αυτά που είπε και σε εσάς, είναι όλα θετικά, είναι αισιόδοξα, πρόκειται να συμβούν, όπως σας είπε, στο σύντομο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά, να προσληφθούν οι γιατροί, να προσληφθεί το προσωπικό, να δούμε τέλος του μήνα τις προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ, που προβλέπονται 38 θέσεις για το νοσοκομείο μας, γαστεντρολόγος, θα προσπαθήσουν να γίνει αναπροσαρμογή των νέων οργανισμών. Η χρηματοδότηση για το 2017, ναι μεν είναι λιγάκι λιγότερη από την περσινή, αλλά με κάποιους τρόπους που θα μεταφερθούν τα κονδύλια των γιατρών που πληρώνονται αυτή τη στιγμή από το νοσοκομείο μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, εκεί ίσως εξοικονομηθούν κάποια χρήματα που σε ισοζύγιο ίσως είναι θετικό. Θα δείξουν όλα αυτά, τα έχουμε μπροστά μας, εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασυζητήσουμε, βλέπουμε. Ικανοποιημένος δηλώνει ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, κύριος Δημήτρης Νότας, μετά και την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος στο Δήμο του. Ο κύριος Νότας στις δηλώσεις του σημείωσε πως αφενός το αστυνομικό τμήμα θα δώσει τη δυνατότητα για καλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή και αφετέρου εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, χωρίς να επιφυλάσσει ουσιαστικές αλλαγές στα όσα είχαν ήδη ανακοινωθεί. Πλέον και επίσημα με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος θα λειτουργήσει αστυνομικό τμήμα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, όπως ανακοίνωσε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας. Υπήρξε η προσωπική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του κυρίου Δημήτρη Αναγνωστά, και επαναλαμβάνω, να δημιουργηθεί στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά ένα νέο αστυνομικό τμήμα. Για να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι η αναδιοργάνωση και η αναδιάταξη της ελληνικής αστυνομίας στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει από εκεί που υπήρχαν 1.208 σημεία της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή κτίρια της ελληνικής αστυνομίας, με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα γίνονται 948. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση στον αριθμό των τμήματων τα οποία μετά το Προεδρικό Διάταγμα θα λειτουργούν πλέον ανά την επικράτεια. Στα ελάχιστα τμήματα, αστυνομικά τμήματα που δημιουργήθηκαν, είναι και το τμήμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, και γι' αυτό πραγματικά νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση που η ελληνική πολιτεία αντιλήφθηκε το δίκαιο αίτημα που κάναμε εμείς σαν Δήμος Εμμανουήλ Παπά και πραγματικά το δημιούργησε το αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Νότας δηλώνει ικανοποιημένος από τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος στο Δήμο, λέγοντας πως αφενός θα δώσει τη δυνατότητα για καλύτερη αστυνόμευση και αφετέρου εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Πραγματικά ένιωσα με βαθιά ικανοποίηση χθες, παίρνοντας στα χέρια μου χθες αργά το απόγευμα το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο φέρει την υπογραφή του αξιότιμου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, και δίπλα από αυτήν την υπογραφή του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, του κυρίου Νικόλαου Τόσκα, και φυσικά και του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Γιώργου Χουλιαράκη.
Ήταν μια διαδικασία που άρχισε με το που ξεκινήσαμε την δημοτική μας αρχή πριν από 2,5 χρόνια. Πιστεύαμε, όλη η δημοτική αρχή πίστευε ότι δικαιούται ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά την ίδρυση ενός αστυνομικού τμήματος. Και όταν μιλάμε για αστυνομικό τμήμα, μιλάμε για ένα πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα που έχει πλέον 32 οργανικές θέσεις, δηλαδή είναι πλήρως στελεχωμένο και μπορεί να βοηθήσει στην αστυνόμευση της περιοχής πρώτον και δεύτερον και σημαντικότερο ίσως για μένα να αναπτύξει το αίσθημα της ασφάλειας που είναι απαραίτητο και είναι εξίσου σημαντικό όσο και το πραγματικά παραγόμενο προϊόν της ίδιας της αστυνόμευσης της περιοχής μας. Πού όμως θα λειτουργήσει το αστυνομικό τμήμα, τι απαντά ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας γι' αυτό? Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που θα υποδείξει το σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα την αστυνόμευση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αν η ελληνική αστυνομία υποδείξει ένα από τα συγκεκριμένα σημεία ή όλα τα σημεία που τους έχουμε δείξει εμείς και τα έχουν κάνει επισκέψεις σε αυτά τα σημεία, τότε ίσως να κληθούμε και εμείς να πούμε την προσωπική μας άποψη. Εγώ θα περιμένω πρώτα την απόφαση της ελληνικής αστυνομίας και από τα 4 σημεία που έχουμε υποδείξει για τη στέγαση αυτού του αστυνομικού τμήματος και επισημαίνω εδώ ότι εμείς κάναμε επίσκεψη με τον αστυνομικό διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών σε σημείο της Πενταπόλεως, του Αγίου Πνεύματος, στο παλιό Δημαρχείο του Νέου Σκοπού και στο παλιό Δημαρχείο του Χρυσού. Θα περιμένουμε την τελική απόφαση της ελληνικής αστυνομίας, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη να πει πώς το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αστυνόμευση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά θα εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε ποιο κτίριο θα εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει ένα έγγραφο από την αστυνομική διεύθυνση Σερών που προκρίνει ένα συγκεκριμένο σημείο. Ας περιμένουμε να δούμε την τελική θέση της ελληνικής αστυνομίας και μετά εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα που έχει σχέση με το νοσοκομείο και την υγεία. Να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Παπαμιχάλη, πρόεδρο των Νοσοκομειακών Ιατρών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Σήμερα δεν πειράζει. Βαγγέλης, μας συγχωρείτε. Κύριο Μιχάλη, σήμερα είχατε μια επίσκεψη από τον Διπιάρχη, ο οποίος μας ανακοίνωσε αρκετά ωραία πράγματα και περιμένουμε πότε θα γίνουν. Κοιτάξτε να σας πω κάτι τώρα. Εγώ δεν αντιλήφθηκα τουλάχιστον από τη συζήτηση που έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι λίγο μια ανακύκλωση της μιζέριας μας. Τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι των προσλήψεων των γιατρών, είπε ότι θα γίνουν κάποιες προσλήψεις. Έχουν πει για 2.000 προσλήψεις μέσα στο έτος. Ήδη αυτές του προηγούμενου έτους ακόμα δεν έχουν προχωρήσει. Είναι βέβαια στη διαδικασία, αλλά δεν έχουν προχωρήσει. Και να σας πω τώρα σε αυτό, πρέπει να υπολογίζουμε λίγο και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Το είπαμε και στον Διπεάρχη, ότι εγώ του έφερα παράδειγμα, εγώ είμαι στο νοσοκομείο από το 2011, όταν υπηρετούσαν, ο οργανισμός έχει 160 γιατρούς, υπηρετούσαν 120 ειδικοί γιατροί. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 73. Αν βάλουμε μέσα τις συνταξιοδοτήσεις, τα 8 άτομα που είναι να έρθουν από τις προκηρύξεις του 2016 και τα άλλα, να πούμε άλλα 8, άλλα 10 τι θα έρθουν, δεν βελτιώνουν την κατάσταση. Προφανώς είναι θετικό το να έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο, προφανώς είναι θετικό το να φτιαχτούν το τμήμα, να φτιαχτεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά αυτό δεν γίνεται με ψίχουλα. Αυτά θέλουν προσλήψεις πραγματικά για να μπορούν να έχουμε τις παροχές υγείας που θα έπρεπε να έχουμε, γιατί η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι τραγική και το ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κύριε Παπαμιχάλη, εσείς μας λέτε για προσλήψεις, το ίδιο είπε και ο κύριος Πλωμαρίτης. Τώρα από την άλλη ανακοινώνεται ότι θα γίνουν και ιατρία της γειτονιάς. Όταν δεν έχει προσωπικό και δεν υπάρχουν και κονδύλια, πώς θα γίνουν αυτά, έτσι, για να καταλάβουμε τι κοντεύουμε να σκάσουμε στην υγεία τώρα εδώ. Α, σας πω κάτι. Επιμείναμε λίγο σε αυτό. Είπε ότι δεν θα, γιατί στην πρώτη φορά που βγήκε σαν ανακοίνωση αυτό ήταν ότι θα γίνουν αποσπάσεις από τα κατατόπους νοσοκομεία. Είπε ότι δεν θα είναι έτσι, θα γίνουν με προσλήψεις και θα είναι ξεχωριστό προσωπικό μόνιμης απασχόλησης και αποκλειστικής στην πρωτοβάθμια. Ειλικρινά δεν μπορώ να το... Μακάρι να γίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σίγουρα είναι κάτι θετικό, αλλά
Τι να σας πω, αυτό θα το ξαναπώ. Ήταν 8 θέσεις από το 16, ακόμα περιμένουμε να δούμε κάποιον, από, κάποιον να έρχεται. Δεν το ξέρω, θα το δούμε και θα το κρίνουμε. Η ουσία του πράγματος, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι σε ένα σύστημα υγείας το οποίο το αντιμετωπίζουν, συνεχίζει και η παρούσα κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα και να το βλέπει τι έσοδα έχω, τι έξοδα έχω και κοστολογούμε την ανθρώπινη ζωή. Παροχές με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης προς τον κόσμο δεν θα έχουμε. Ανακοίνωσε ότι θα γίνουν και αγορές μηχανημάτων και αυτά με χαμηλό το κοδάνιο που θα πάρουμε και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Ήδη το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, και αν υπολογίσετε ότι το κομμάτι της συντήρησης έχει φύγει πλέον από το δημόσιο και κοιτάμε με συνεργεία όποτε προκύπτει ένα πρόβλημα να το αντιμετωπίζουμε, έχει μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ιατρικό, το ιατροτεχνικό που χρειάζεται. Δεν ας πω ότι έχουμε πρόβλημα με τα air condition το καλοκαίρι και υπάρχουν θάλαμοι οι οποίοι σκάνε από τη ζέστη, ότι έχουμε πρόβλημα με τα πλυντήρια, ότι έχουμε πρόβλημα με τη θέρμανση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που χρειάζονται για τη συντήρηση του νοσοκομείου. Μέσα σε όλα αυτά βάλτε και τα μηχανήματα τα οποία είναι σαφώς γερασμένα και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα χρειαζόμασταν πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί. Μακάρι να τα κάνουν. Επιφυλακτικοί είμαστε στην ιστορία. Κατανοητό. Μετά από τόσα που έχουμε δει και τόσα που έχουμε ακούσει, ή μάλλον δεν έχουμε δει, θα έλεγα. Δεν έχουμε δει, ακούμε. Έχουμε χορτάσει να ακούμε πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαμιχάλη. Άστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ και σε εσάς. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτή επιστολή προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις έστειλε ο Σύλλογος των ΑΜΕΑ Νομού Σερών, με την οποία τους καλεί σε συνάντηση προκειμένου να ακούσουν τις θέσεις τους επί του αιτήματός τους για απαλλαγή των ΑΜΕΑ από τα έξοδα σήμασης των ιδιωτικών αναπηρικών θέσεων στάθμευσης. Ανοιχτή επιστολή προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις έχει αποστείλει ο Σύλλογος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στην επιστολή του, τα μέλη του Συλλόγου ζητούν συνάντηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις θέσεις τους αναφορικά με το αίτημά τους για απαλλαγή των ΑΜΕΑ από τα έξοδα σήμανσης των ιδιωτικών αναπηρικών θέσεων στάθμευσης. Μας μετέφεραν δυστυχώς ένα πολύ αρνητικό κλίμα, το οποίο διαμορφώθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τις παροχές τις οποίες απολαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και μάλιστα ότι στην ποιότητα ζωής ο κύριος Αναστασιάδης ήταν εκείνος ο οποίος έκανε το περισσότερο ντόρο όσον αφορά το θέμα. Εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τις δημοτικές παρατάξεις ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Έχουμε τραγικά ζητήματα μέσα στην κοινωνία που απορρέουν από την αναπηρία. Έχουμε πάει πολλά χρόνια πίσω και σε αυτή την πολύ δύσκολη καθημερινότητα την οποία βιώνουμε, θέλουμε τις δημοτικές παρατάξεις και το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι σύμμαχοι στο πλευρό μας. Και από αυτή την άποψη καλούμε να ακούσουν την τοποθέτηση την οποία κάνουμε. Τα μέλη του Συλλόγου στην επιστολή αναλύουν ένα-ένα τα αιτήματά τους και καλούν τους Δημοτικούς Συμβούλους να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο που έχει συνταχθεί και να τοποθετηθούν θετικά στο δίκαιο αίτημά τους. Είναι απαραίτητο να δώσετε δημόσια την υποστήριξή σας και να ενισχύσετε τον αγώνα μας, αναφέρει η ανακοίνωση. Να συναντηθούν μαζί μας, να ακούσουν τα προβλήματα και τις θέσεις που έχουμε, που τόσο. Καμία δημοτική παράταξη δεν ήρθε ποτέ να κουβεντιάσει με το Σύλλογο και να πει ότι παιδιά, τι γίνεται, εσείς τι κάνετε, πώς. Και αφού όσων ενημερωθούν για όλα αυτά, εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν δημοτικοί συμβούλοι και δημοτικές παρατάξεις οι οποίοι επιμένουν σε τοποθετήσεις οι οποίες βρίσκονται εκτός πραγματικότητας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Σερών αναφέρθηκε επίσης και στη συνάντηση που είχαν τα μέλη του Συλλόγου του με τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη αλλά και με τον Αντιδήμαρχο Έργων Ηλία Γκότση. Θέση μας είναι πως η εισαγωγή εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων στις περιοχές της πολιτείας προς τα ΑΜΕΑ είναι άστοχη, απαράδεκτη και επικίνδυνη, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σκουβαρδάς. Εχθές επισκεφτήκαμε τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο και συζητήσαμε την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έβαζε εισοδηματικά κριτήρια στην παροχή της σήμανσης των ιδιωτικών αναπηρικών θέσεων στάθμευσης. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι το εξής, ότι οι αναπηρικές θέσεις στάθμευσης χρειάζονται για να μπορεί το άτομο με αναπηρία να βγει από το σπίτι του και να κυκλοφορήσει με αξιοπρέπεια στην πόλη, στις πόλεις και στην πόλη των Σερών.
Αν δεν υπάρχει ιδιωτική αναπηρική θέση στάθμευσης, θα χρειαστεί το άτομο με αναπηρία αναγκαστικά να παρκάρει κάπου πολύ μακριά το αυτοκίνητο από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυκλοφορήσει στην πόλη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πόλεις διαχρονικά έχουν ισορρεύσει διάφορα προβλήματα, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια, που έχουν να κάνουν με κακοτεχνίες, που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό, που έχουν να κάνουν με την πολυοδομική δόμηση. Και άρα, χωρίς ιδιωτική αναπηρική θέση στάθμευσης, είναι αδύνατο να παρκάρει κοντά στο σπίτι του το ΑΜΕΑ και άρα είναι αδύνατο να κυκλοφορήσει στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι όταν μας παραχωρεί η πολιτεία ιδιωτικές αναπηρικές θέσεις στάθμευσης, αυτό που κάνει είναι να πράξει το αυτονόητο. Δηλαδή, να διασφαλίσει ότι μπορούμε να βγούμε και να μπούμε από τα σπίτια μας και να κυκλοφορήσουμε στην πόλη. Δηλαδή, μας δίνει και εμάς το δικαίωμα, όπως σε όλους τους σωματικά υγιείς ανθρώπους, να κυκλοφορούμε και να μετακινούμε στην πόλη των Σερών. Άρα, είναι παράλογο να μας ζητάει να πληρώσουμε για αυτό το πράγμα. Να πληρώσουμε δηλαδή απλά και μόνο επειδή είμαστε ανάπηροι και δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος είπαν ότι επιμένουν στην ανάγκη να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα, είπαν ότι υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρίες οι οποίοι έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα και είναι άδικο, λέει, προς το κοινωνικό σύνολο αυτοί οι άνθρωποι να μην πληρώνουν για τις ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης. Απαντάμε. Η πλειοψηφία των μελών, όχι μόνο του συλλόγου, των ΑΜΕΑ στην πόλη είναι άνθρωποι οι οποίοι το εισόδημά του πολύ δύσκολα θα ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ το χρόνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που διαθέτουν είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν μέχρι και 36.000 ευρώ το χρόνο έξοδα για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες υγείας τις οποίες έχουν. Αν υπάρχουν κάποιοι πολύ πλούσιοι ΑΜΕΑ και κάποιοι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα, αυτοί βεβαίως και να συνεισφέρουν στην πολιτεία και να πληρώσουν. Αλλά να πληρώσουν γιατί είναι πλούσιοι. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιδήμαρχος έφεραν παραδείγματα εφοπλιστών και βιομήχανων στη συνάντηση που είχαμε, δεν έχουμε τέτοιο είδους στις ΣΕΡΕΣ, αλλά εμείς λέμε, αν υπάρχουν βιομηχανοί και εφοπλιστές ΑΜΕΑ, αυτοί να πληρώσουν γιατί είναι βιομηχανοί και εφοπλιστές, όχι γιατί είναι ΑΜΕΑ. Θεωρούμε ότι το 15.000 ευρώ εισοδηματικό κριτήριο είναι απάνθρωπο. Μια τετραμελής οικογένεια η οποία διαθέτει ένα παιδί με πολύ σοβαρή τετραπληγία, η οποία αλαμβάνει το ανώτατο επίδομα των 740 ευρώ το μήνα και έχει έναν εργαζόμενο γονέα μόνο, εξαιρείται και δεν δικαιούται δωρεάν σήμανση της θέσης. Αυτό σε μια εποχή που ξαναλέω μπορεί μέχρι και 3.000 ευρώ το μήνα να φτάνουν τα έξοδα που έχει ένας χρόνιος πάσχων. Ικανοποιημένοι με την εξέλιξη των πληρωμών τους, αν και οι διαδικασίες κινούνται ελαφρά βραδύτερα από ό,τι θα επιθυμούσαν, δηλώνουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η τεφλοπαραγωγή της χώρας, τους λογαριασμούς των οποίων πιστώνονται σήμερα 4 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή το 2016, ενώ θα έχουν να λαμβάνουν άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως επεσήμανε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος τους για την Κεντρική Μακεδονία, Παύλος Μπογιαννίδης. Στην καταβολή μιας ακόμη δόσης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ προς τους τσοφλοπαραγωγούς για την παραγωγή παρέδωσαν το 2016, προχωράει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και μια συγκέντρωση στο εργοστάσιο της ζάχαρης στο Πλατή, στην οποία η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα τιμολογιακή πολιτική για το 2017, όπως τιμές, παροχές και άλλα, ενώ σε αυτή καλούνται να συμμετάσχουν και οι παραγωγοί τεφλών. Επίσης, από φέτος για πρώτη φορά, η ζάχαρη θα παρέχει στους παραγωγούς συνεργάτες τις ταλιπάσματα που θα χρησιμοποιήσουν στην καλλιέργειά τους. Η ανακοίνωση της ζάχαρης αναφέρει τα εξής. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, βελτιώνοντας την αξιοπιστία της και αναπτύσσοντας τις παραγωγικές της προοπτικές, προχωρά σε μια ακόμη πληρωμή προς παραγωγούς, ξεπερνώντας τα προβλήματα προηγούμενων ετών που αφορούσαν τις πληρωμές τους. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανασύστασης εταιρείας συνεχίζεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις. Προσπάθεια που θα ενισχυθεί ακόμη και τη νέα καλλιεργητική περίοδο που ξεκινά άμεσα με την μεγαλύτερη συμμετοχή νέων και παλαιών τεφλοπαραγωγών σε ολόκληρη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενισχυτικά στην προσπάθεια αυτή είναι και η πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την αρμόδια Επιτροπή της Κομισιόν για την αύξηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης παραγωγού τέφλων στα 71 ευρώ ένα στρέμμα. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρη συνεχίζει ανακοίνωση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και οργάνωση συντάσσει το πρόγραμμα της νέας καλλιεργητικής περίοδου. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχει στους παραγωγούς συνεργάτες της πέρα από τους πόρους όλα τα αναγκαία φυτοπροστατευτικά προϊόντα καθώς και τα λοιπάσματα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Με τον τρόπο αυτό οι παραγωγοί θα ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο χωρίς να χρειαστούν να εκταμιεύσουν δικά τους χρήματα για τις βασικές λειτουργίες της καλλιεργειάς τους. Η διοίκηση της Ζάχαρης καταλήγει ανακοίνωση με τους γεωπόνους και τους τοπικούς συνεταιρισμούς θα παρουσιάσει κατά τόπου το πρόγραμμα και τις προοπτικές εταιρείας με στόχο την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων τέφλων και την επανατοποθέτηση της τεφλοκαλλιέργειας ως μία από τις σημαντικές καλλιέργειες στη χώρα μας. Κυρίε και κύριοι, να καλησπέρισουμε τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίνη, τεφλοπαραγωγό. Να συνεχίσουμε να συζητάμε για το θέμα, να δούμε τι γίνεται με τις πληρωμές της βιομηχανίας ζάχαρης. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίνη. Καλησπέρα, κύριε Μασλαρινέ, σας άρχισε στους τηλεθεατές σας.
Πρέπει να είστε λίγο χαρούμενοι. Σήμερα βλέπουμε ότι πιστώνετε 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ναι. Θα γεμίσουν οι τσέπες σας. Επιτέλους μπήκαν κάποια χρήματα στις τσέπες μας από τη βιομηχανία ζάχαρης. Είχαν πει για τέλεια Ιανουαρίου. Τελικά σήμερα κατάφεραν και έβαλαν 4 εκατομμύρια που είχαν υποσχεθεί. Και απομένουν άλλα 3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο, ίσως 3 εκατομμύρια. Άλλα 3 εκατομμύρια απομένουν για να γίνει αποπληρωμή. Αυτό σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε την καλλιέργεια, σύν το γεγονός ότι ζητάνε από τους τεφλοπαραγωγούς των Σερών να καλλιεργήσουν έναν ορισμένο αριθμό χωραφιών, μήπως και ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο? Τι να σας πω, τα πράγματα είναι ρευστά γενικά στη Γεωργία, οπότε όλα τα ενδεχόμενα παίζουν. Τεφλοκαλλιέργεια είναι μια δυναμική καλλιέργεια. Το 2016 πήγε πολύ καλά, μας άφησε χρήματα. Οπότε πιστεύω ότι εάν και εφόσον η διοίκηση της βιομηχανίας είναι εντάξει απέναντί μας, θα ξανακαλλιεργήσουμε τέφλα. Τώρα, αν σπείρουμε τα στρέμματα τα οποία ζητά, αυτό εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, φυσικά. Μάλιστα. Αναμένεται τη Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, να έρθει στις Σέρες ο πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης για να δείτε αυτό το θέμα, το γνωρίζετε? Ναι, έχω μια σχετική ενημέρωση ότι θα έρθει το απόγευμα στις 6 ώρα στη βιομηχανία και θα γίνει εκεί πέρα μια σύσκεψη με αγρότες και νομίζω και φορείς εδώ των Σερών, της πόλης των Σερών, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η τεφτοκαλλιέργεια στις Σέρες και ποια είναι τα προβλήματα και πώς θα ανταποκριθούν απέναντί μας. Και σύμφωνα με το τι θα υποθεί εκεί πέρα, θα εξαρτηθούν πολλά, το αν θα καλλιεργήσουμε τέφλα και πόσα στρέμματα και όλα αυτά. Έγινε κάποιες προτάσεις να το υποβάλλετε? Προς το παρόν, εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιες προτάσεις να το υποβάλλω. Προς το παρόν, τώρα μέχρι τη Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν. Σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, οπότε θα κατασταλάξουμε και θα δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Τώρα θα ακούσουμε φυσικά τι θα μας πούν και μετά από εκεί και πέρα. Πώς δένεται, έτσι να το πούμε, τις δεσμεύσεις? Μπορεί ωραία εύκολα να πει κάτι. Πώς θα είναι σίγουρο αυτό, διότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά πράγματα τα οποία δεν τηρήθηκαν? Προς το παρόν είναι σχετικά αναξιόπιστη η διοίκηση της βιομηχανίας. Οπότε δεν ξέρω τι θα είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας κάνει να καλλιεργήσουμε ξανά τέφλα. Ίσως μας χορηγήσουν εφόδια, πράγμα το οποίο δεν δύναται ο Σερός παραγωγός και γενικά ο Έλληνος παραγωγός να διαθέσει χρήματα για να αγοράσει τα εφόδια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το κίνητρο για να κάνει τους αγρότες να καλλιεργήσουν τέφλα. Μάλιστα. Το τιμολόγιο της βιομηχανίας θα είναι διαφορετικό από πέρυσι, ενώ ότι θα είναι κάποιο λίγο πιο αυξημένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Οπότε περιμένουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα θα μας ανακοινώσετε και το νέο τιμολόγιο. Οπότε είμαστε σε αναμονή να δούμε τι γίνεται. Πόσα στρέμματα χρειάζεται για να επαναλειτουργήσει το ζαχαρουργείο? Εδώ στις Σέρες? Ναι. Εδώ στις Σέρες δεν γνωρίζω, αλλά από ό,τι είπε ο κύριος Ρώσης, για να είναι κερδοφόρο το εργοστάσιο των Σερών, θέλει γύρω στις 40.000 στρέμματα. Τώρα για να λειτουργήσει δεν γνωρίζω. Πιθανόν και με 20.000 στρέμματα να λειτουργήσει κανονικά το εργοστάσιο και με 15. Δεν γνωρίζω. Αυτά τα ξέρει η διοίκηση. Ωραία, θα τα μάθουμε τη Δευτέρα με την επίσκεψη του Προέδρου. Αυτό περιμένουμε και εμείς τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 ώρα να δούμε τι θα μας πει η διοίκηση της βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργίνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Σύντομα θα υπάρξει νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, τόνισε η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε σήμερα με τις διοικήσεις των εργατικών κέντρων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης. Η Υπουργός αναφέρθηκε στη σταθερή θέση της κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις. Στον Εύρο συνέχισε τον κύκλο επαφών που έχει ξεκινήσει με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, τονίζοντας για ακόμα μία φορά πως ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και ότι η κυβέρνηση αναζητά μία κοινωνικά βιώσιμη λύση για την επίτευξη της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Λίγο πριν μπει μέσα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου ήταν και ο πρώτος σταθμός της περιοδίας της, έξω από το κτίριο για να την υποδεχτούν, την περίμεναν οι βουλευτές του κόμματος με τον
τον κύριο Καΐσα και Ρίζο να μην ξεχνούν και την ιδιότητά τους ως γιατροί και να την παροτρύνουν να φορέσει ένα μπουφάνι ή ένα παλτό, γιατί η θερμοκρασία εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ χαμηλή και με το πουκάμισο που θα φορούσε μπορεί και να κρύωνε. Βάλτε κάτι από όλους σας να κρυώσεις. Δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά μετά θα κρυώσεις. Η κυρία Χτσιόγλου ανέφερε πως η καλή λειτουργία του ΣΕΠΕ θα βοηθήσει στην επαναφορά της κανονικότητας στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος. Το πρώτο μέλημα είναι να τηρηθεί η νομιμότητα και να μπει φρένο στην εργοδυτική αυθαιρεσία, δήλωσε μεταξύ άλλων μετά το τέλος της επίσκεψής της. Σκοπός μας είναι να έχουμε μία διαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο της εργασίας, να μεταφέρουμε τις θέσεις της κυβέρνησης στη μάχη που δίνει και στη διαπραγμάτευση για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά να κατανοήσουμε και τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι στις διάφορες περιοχές της χώρας, να δούμε μαζί τους συγκεκριμένες λύσεις, να αρχίσουν οι άνθρωποι να βλέπουν μία βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η κεντρική μας δουλειά. Μόλις τελειώσαμε την επίσκεψή μας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θεωρούμε ότι η καλή λειτουργία του σώματος θα βοηθήσει στην επαναφορά μιας κανονικότητας στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το πρώτο μας μέλημα είναι να τηρηθεί η νομιμότητα και να μπει ένα φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία, η οποία έχει αρχίσει και λαμβάνει έντονες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω και της αποδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων που συνέβη την περίοδο 2010 με 2014. Επανέλαβε πως κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, ζήτημα που τίθεται σε όλους τους τόνους στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές κατά τη δεύτερη αξιολόγηση. Μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις διαμορφώνεται πλέον ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους, εξήγησε η κυρία Χτσιόγλου. Αυτό είναι το κεντρικό μας, ο κεντρικός μας στόχος, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Είναι το ζήτημα που θέτει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Θεωρούμε ότι μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας διαμορφώνεται πλέον ένα δίκτυο προστασίας για τους εργαζόμενους. Διαμορφώνονται όμως και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι κάτι που και οι εργοδοτικές οργανώσεις σε ένα σημαντικό βαθμό το ζητούν. Και νομίζουμε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται και τα φαινόμενα της παραβατικότητας. Τελικά βοηθάται ακόμη και το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί εισραίουν πόροι στα ασφαλιστικά ταμεία. Διαμορφώνεται μια κανονικότητα και στην οικονομία. Αυτό τονίζουμε διαρκώς και έχουμε όλα τα επιχειρήματα με το μέρος μας απέναντι στους δανειστές για να μπορέσει να επανέλθει το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα. Για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε πως η κυβέρνηση αναζητά αυτή τη στιγμή μια κοινωνικά βιώσιμη λύση για την επίτευξη της οποίας διαπραγματεύεται σκληρά. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αναζητά αυτή τη στιγμή μια βιώσιμη, κοινωνικά βιώσιμη λύση. Στην πραγματικότητα διαπραγματεύεται σκληρά για να επιτευχθεί αυτή. Από την πλευρά μας έχουμε υλοποιήσει σχεδόν το 80% των προαπαιτούμενων. Μένουν, όπως ξέρετε, ανοιχτά το ζήτημα των εργασιακών, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία, αλλά και κάποια ζητήματα σε σχέση με την ενέργεια. Θεωρούμε ότι έχουν ήδη αναλυφθεί κάποιες πρωτοβουλίες, όπως έχετε δει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόβλημα παραμένει η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι παράλογες, όπως λέμε εμείς, απαιτήσεις του, οικονομικά παράλογες απαιτήσεις για εκ των προτέρων νομοθέτηση μέτρων για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος, όταν η ελληνική οικονομία δείχνει ότι υπεραποδίδει σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στη συμφωνία. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτό το σημείο ισορροπίας θα βρεθεί γρήγορα. Στόχος μας είναι να μπορέσει να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση και να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να εμπεδοθεί πια στην ελληνική οικονομία αυτή η τάση βελτίωσης που σημειώθηκε την προηγούμενη. Η κυρία Χτσιόγλου αναγνώρισε ως πολύ σοβαρό το πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο θα επιλυθεί εφόσον βελτιωθεί και η οικονομία της χώρας. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Δεν κλείνουμε τα μάτια απέναντι στο πρόβλημα, ούτε υπάρχει περίπτωση να κάνουμε δηλώσεις θριαμβευτικές σε σχέση με τη μείωση των ποσοστών ανεργίας. Έχει υπάρξει όμως μία μείωση σημαντική των 4 ποσοστιαίων μονάδων. Να υπενθυμίσω ότι η ανεργία εκτοξεύτηκε στα επίπεδα που εκτοξεύτηκε πριν την ανάληψη της κυβέρνησης από τη συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειωθεί αυτό το ποσοστό. Ξέρουμε ότι το πραγματικό πρόβλημα της ανεργίας θα επιλυθεί εφόσον βελτιωθεί και η οικονομία της χώρας.
Χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η συνάντηση αντιπροσωπείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τους συναρμόδιους υπουργούς. Δεν προέκυψε τίποτα θετικό για τα αιτήματά μας, δήλωσε ο αγροσυνδικαλιστής Βαγγέλης Μπούτας και κάλεσε τους αγρότες να ενισχύσουν τα μπλόκα και να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο της Προσεχούς Τρίτης στην Αθήνα. Απέκλεισαν αργά χθες το απόγευμα τον δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης αγρότες από τα πράσινα φανάρια, με τις στιγμές έντασης να μην λείπουν στο σημείο. Οι αγρότες είχαν κινηθεί νωρίτερα το μεσημέρι με τα τρακτέρ του στη λεωφόρο αεροδρομίου, την οποία και είχαν αποκλείσει στο ύψος του Χάγιατ. Μέχρι αργά το απόγευμα η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μέσω του Regency Casino. Ωστόσο οι αγρότες ήρθαν στα χέρια με τους άνδρες των ΜΑΤ, έσπασαν τον αστυνομικό κλειό και απέκλεισαν και την είσοδο του καζίνο, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στο αεροδρόμιο να έχει αποκοπεί. Οι αγρότες παρέμεινε στο σημείο για περισσότερες από 2 ώρες, με τους περισσότερους από αυτούς να λένε πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Μετά από την άρνηση του κυρίου Πρωθυπουργού να μας συναντήσει, σήμερα δίνουμε το σύνθημα σε όλη την Ελλάδα να βγει στον δρόμο. Εμείς το κάναμε πράξη. Δεν θα φύγουμε αν δεν δικαιωθούμε. Σήμερα η κεντρική Μακεδονία δίνει το σύνθημα σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Θα έχουμε ένα δυνατό αγώνα μέχρι το τέλος. Δίνουμε πάλι στην κυβέρνηση την ευκαιρία να μας καλέσει σε ένα διάλογο τον Πρωθυπουργό. Εάν δεν κάτσουμε στο τραπέζι να λύσει τα προβλήματα των αγροτών, το απαιτούμε πλέον, δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε, να πάμε στα χωράφια μας. Το υποσχόμαστε αυτή τη στιγμή από τα πράσινα φανάρια των μπλόκων όλη η Ελλάδα. Την αγωνία του για την τύχη του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εκφράζει ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης σε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο. Ο Δήμαρχος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας πως σε περίπτωση αδράνειάς μας τα κτίρια θα αχρηστευτούν από την αχρηστία ακόμη περισσότερο, οπότε θα είναι άνευ ουσίας η οποιαδήποτε παρέμβασή μας. Δεν μας μένει άλλος χρόνος. Με τα λόγια αυτά, ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης θέλει να κρούσει για άλλη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου για την υπόθεση που αφορά στο παλιό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πέρασε πολλής χρόνος και άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δέξουμε γρήγορα. Νομίζω ότι αργήσαμε. Είναι καιρός να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, γιατί αλλιώς θα φταίμε όλοι. Και εγώ δεν ανέχομαι να φταίω. Πρέπει να είμαστε πάνω από τα πράγματα, γιατί δεν μας μένει χρόνος. Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο απέστειλε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, με την οποία τον καλεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να διεκδικήσουν από κοινού την μεταβίβαση της χρήσης του παλιού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης για την μετατροπή του σε ένα πολυχώρο υπηρεσιών όπου θα στεγαστούν η Αντιπεριφέρεια Εύρου, η Αστυνομική Διεύθυνση αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν μετά από αυτήν την ολοκλήρωση του φακέλου να κατευθυνθούμε προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου με την συνένωση των δυνάμεών μας, όπως ζητάω από τον Χρήστο το Μέτιο,
Εάν πει για κάποιον λόγο που δεν ξέρω, όχι, θα πάω μόνος μου, ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, δεν νομίζω να πει όχι ο Χρήστος ο Μέτιος. Θα πάμε λοιπόν στο αρμόδιο Υπουργείο για να πάρουμε άνευ ανταλλάγματος την χρήση για τουλάχιστον 30 έως 40 χρόνια την χρήση όλου αυτού του χώρου των στρεμάτων με τα κτηριακά, με τις οικοδομές που έχει επάνω. Και θα το πάρουμε άνευ ανταλλάγματος, διότι ορίζεται πως όταν πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή για στέγαση όπως εν προκειμένου δημόσιων υπηρεσιών, τότε δεν καταβάλλεται αντάλλαγμα προς το ελληνικό, προς το αρμόδιο Υπουργείο που θεωρείται ότι είναι ο κύριος αυτού του χώρου. Ο κύριος Λαμπάκης δηλώνει προς τον κύριο Μέτιο ότι η πρόθεσή του είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Αντιπεριφέρειας Εύρου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ενδεχόμενα και μιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής μονάδας παροχής ιατρικών υπηρεσιών που θα αποσυμφορεί στο νοσοκομείο, όπως επίσης εάν εκδηλώσει βούληση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη μεταφορά του δικαστηρίου. Μετά από αυτήν την παράδοση της χρήσης, την οποία θα την επιδιώξουμε πάρα πολύ γρήγορα, ή δυνατόν μέσα στο Φεβρουάριο, αρχίζει ο Γολγοθάς της απολύτου διαβεβαιώσεως της στατικότητας όλων των κτηρίων, αν και οι τεχνικές μου υπηρεσίες, οι μηχανικοί μου, διαβεβαίωσαν, επί πολλής βέβαια, μακροσκοπικά, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις προσβολής της στατικότητας του φέλους οργανισμού, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν τη στατική μελέτη, η οποία λείπει από τον οργανωμένο και πραγματικά εντυπωσιακά φτιαγμένο φάκελο με συντονισμό της Ελένης Δημούδη, η οποία μάζεψε όλα από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και από την Αντιπεριφέρεια, χρειάζεται να πάρουμε τη χρήση προκειμένου να δικαιολογήσουμε μια μελέτη στατική, η οποία πρέπει να γίνει και συνεργασία μάλλον και με το Πανεπιστήμιο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι καθήκον μας, αναφέρει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, να σώσουμε αυτό το περιουσιακό αγαθό που ανήκει στο λαό και μετά την παραχώρησή του να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση με κάθε τρόπο. Μάλιστα, ο κύριος Λαμπάκης θυμίζει ότι η περιφέρεια για τη στέγασή της στην Αλεξανδρούπολη μισθώνει χώρο με ποσό 12.000 ευρώ μηνιαίως και η αστυνομική διεύθυνση καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 9.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, μετά την παράδοση της χρήσης, τρέχουμε πλέον για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι τεράστιο για τις δυνατότητες εδώ περιφερειακά και για την οικονομική διάσταση που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Εκεί λοιπόν ήδη έχει ξεκινήσει, σε συνεννόηση είχαμε ξεκινήσει μαζί με τον Γιώργο τον Παυλίδη, μία διαδικασία χτυπώντας την πόρτα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου των ΣΔΙΤ και του Γενικού Γραμματέα του Νίκου του Ματζιούφα, προκειμένου να τύχουμε μιας δανειοδότησης μέσα από, μάλλον μιας χρηματοδότησης μέσα από την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτή την Ελλάδα, όπου όλα τα οικονομικά μεγέθη υποχωρούν, αυτά που έπρεπε να είναι ψηλά βέβαια, έτσι, δεν μιλάω για την ανεργία, όλα αυτά λοιπόν τα μεγέθη που υποχωρούν, εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται να συνδυάσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο με το κρατικό. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το ασφαλιστικό και το φορολογικό διοργανώνει η ΟΕΒΕΣ αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Αλληστράτη. Ο μιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς. Η μερίδα με θέμα το ασφαλιστικό και το φορολογικό διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αλληστράτης σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΣ αύριο Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κτίριο στην πλατεία της Αλληστράτης. Κεντρικός ομιλητής της μερίδας, ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Η Ένωση Επαγγελματιών Αλληστράτη, όπου ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας, μας ζήτησε να κάνουμε μια μερίδα ασφαλιστικό και φορολογικό. Και εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να καλέσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, μια που θα είναι και για την κοπή της Βασιλόπιτας την Κυριακή, το μεσημέρι στους Καταράκτες, μία η ώρα. Το Σάββατο θα γίνει μια ενημέρωση στο Δημαρχείο της Αλληστράτης, θα είναι στο παλιό Δημαρχείο της Αλληστράτης, και καλούμε όλους τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους
Αλίστρατης και την Ένωση Επαγγελματιών Αλιστράτης, αλλά και τα γύρω χωριά από γύρω, όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από τον Γιώργο του Καφθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για φορολογικό, ασφαλιστικό, αλλά και άλλα ζητήματα που θέλουν να ακούσουν. Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση, θα απαντήσει όλα τα ερωτήματα ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καφθάς, και πιστεύω ότι θα έχουν πάρα πολύ κέρδος οι φίλοι μας από την Αλιστράτη, αλλά και τα γύρω χωριά γύρω-γύρω, να ενημερωθούν οι επαγγελματίες, γιατί καλώς ή κακώς περισσότερες ημερίδες φτιάχνουμε εδώ πέρα στις Σέρρες. Έχουμε λίγο αφήσει τις γύρω περιοχές, αλλά φέτος θα ακολουθήσουμε και με την Αλιστράτη μερίδα, θα γίνει και μερίδες, θα γίνουν και άλλες και στο Σιδερόκαστρο και στην Ηράκλεια. Μία μέρα μετά η ΟΕΒΕΣ θα διοργανώσει εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας στη 1 το μεσημέρι στο Οικογενειακό Κέντρο Καταράκτες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Τα πιο εκπληκτικά τριήμερα προσφορών είναι στα καταστήματα Κάντζας. Μέχρι το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Εξαιρετικό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο Ελιδό 5 λίτρων με 20,90. Όλα τα δημητριακά Kellogg's 40% φθηνότερα. Ηλιέλαιο το διαλεγμένο 5 λίτρων μόνο 5,90. Όλα τα χαρτιά κουζίνας 2 συν 1 δώρο. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml 30% φθηνότερα. Και όλα τα σαμπουάν Παντέν 40% το φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Τη σημαντικότητα του έτους που διανύουμε, αλλά και την ευθύνη που βαραίνει τους δημόσιους λειτουργούς, ώστε να βρίσκονται πάντοτε ουσιαστικά και αποτελεσματικά δίπλα στους Έλληνες πολίτες, τόνισε στην ομιλία της η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλλια Τσαροχά κατά τη διάρκεια της σκοπής της Βασιλόπιτας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Παρουσία της Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά έγινε η κοπή Βασιλόπιτας του 2017 ανάμεσα στους υπαλλήλους του Υπουργείου και τις στεγαζόμενες υπηρεσίες του Διοικητηρίου. Κυρία Κόλλια Τσαρουχά, στην ομιλία της τόνισε τη σημαντικότητα του έτους που διανύουμε, αλλά και την ευθύνη που βαραίνει τους δημοσίους λειτουργούς, ώστε να βρίσκονται πάντοτε ουσιαστικά και αποτελεσματικά δίπλα στους Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι η στάση μας τον Ιούλιο του 2015 να αναλάβουμε εκείνο το μεγάλο κόστος, θα μου επιτρέψετε να πω πολιτικό, γιατί όταν πολιτεύεσαι, μετράει το πολιτικό κόστος. Μπορεί να αυτό να ακούγεται έτσι ψυχρό ή ότι δεν χρειάζεται τις μέρες μας να το συζητάμε. Όμως για μεγάλες πολιτικές, μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς, το γεγονός ότι αναλαμβάνουν ευθύνες που έχουν πολιτικό κόστος, πιστεύω ότι τις κάνει ακόμα πιο αξιόπιστες και τους δίνει δυναμική, ότι είναι ειλικρινείς με τα πράγματα και ότι είναι δυνατές και δυναμικές να υποχωρούν σε κάποιες αρχές τους, σε κάποιες βασικές αρχές τους για το καλό της πατρίδας. Εμείς το αποδείξαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια εγώ που προέρχομαι από τις ανεξάρτητες Έλληνες αποδείξαμε ότι παρόλο που προερχόμαστε από διαφορετικές ιδεολογικές, θα επιτρέψετε να πω, πλευρές, συμφωνούμε, συνεννοούμαστε για να κάνουμε το καλύτερο για την πατρίδα. Δεν εμείναμε κανένας από την πλευρά του στα στενά κομματικά του πλαίσια, γιατί πιστεύω ότι πλέον τα κόμματα δεν προσφέρουν αυτά που φαντάστηκαν κάποιοι, αυτά που τα προηγούμενα χρόνια έγιναν, αλλά είναι μόνο για να βοηθούν στην εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού και στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν έχουμε λοιπόν καμία δικαιολογία. Όπως βλέπετε, τα προγράμματα που μας απασχόλησαν για καιρό και αποτέλεσαν στο παρελθόν δείγματα μιας συνολικής αδράνειας του κράτους, όπως παραδείγματος χάρη η δημιουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως θα πω για τον επενδυτικό νόμο, η μη δυνατότητα δικών μας στελεχών του Υπουργείου να κάνουν ελέγχους, κάτι που το κερδίσαμε και ήδη προωθήθηκε πολύ γρήγορα, προωθήθηκαν φάκελοι και πληρώθηκαν για πρώτη φορά και πέρυσι και φέτος πάρα πολλοί από τους επενδυτές που καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη έχουμε και τους επενδυτές,
Όμως οφείλω να πω, και χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι ξεχωρίζω και αναδεικνύω μόνο κάποια πλευρά των υπαλλήλων, οφείλω να πω ότι είδα στον επενδυτικό νόμο μία ζέση και μία προσπάθεια η οποία δεν την είχα συναντήσει, τουλάχιστον τέτοια ώστε να ικανοποιήσει πάρα πολλούς ακτινητές. Και οφείλω να τους συγχαρώ. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Μας. Το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Τον Άγιο Χαράλαμπο τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Παντελήμου Νασαιρών, παρουσία πλήθους πιστών. Ζήσεις ημών αιματολόγ και λέει σε ημάς. Επάρχουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν. Ο ιστορικός ιερός ναός του Αγίου Παντελέημον Νοσερών πανηγυρίζει την ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρα Χαραλάμπου του Θαυματουργού. Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Χαραλάμπου. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τη σημερινή μέρα η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, που όπως και εσείς παρευρεθήκατε εδώ στη Θεία Λειτουργία, είδατε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία την οποία τελέσαμε εδώ στο νέο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο, το οποίο εδώ και ένα χρόνο το έχουμε ανεγείρει, και έτσι τιμήσαμε πανηγυρικά την μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε πάνω από 100 χρόνια και ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό και στα βαθιά γεράματά του σε ηλικία 113 ετών δέχθηκε το Ιερό Μαρτύριο και έτσι έγινε ένας ήρωας της πίστεώς μας, ήρωας ο οποίος με την διδασκαλία του αλλά και με την ζωή του κατευθύνει τα διαβήματα όλων των χριστιανών όσων πιστεύουν στον Άγιο Χαράλαμπο εδώ και τον ευλαβούνται ιδιαίτερα. Ευχόμαστε η χάρη του να σκεπάζει όλον τον κόσμο, ώστε κάθε φορά να βρίσκονται εδώ στο πανηγύρι της Ευαγγελιστρίας, του Ιερού Παρεκκλησίου αυτού του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και ο Άγιος να προστατεύει καθημερινά την ζωή του καθενός και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, ο Άγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε και έζησε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας επί αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβίρου. Όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας εξαπέλυσε απεινείς διωγμούς κατά των χριστιανών, ο Χαράλαμπος, που ήταν τότε ιερέας, συνελήφθη με διαταγή του έπαρχου Λουκιανού. Ο ίδιος ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν ο Χαράλαμπος διακήρυξε με παρησία την πίστη του, ο Λουκιανός προσπάθησε με το ξύφος του να πληγώσει το σώμα του. Όμως, ως εκ θαύματος, το χέρι με το οποίο κρατούσε το ξύφος αποκόπηκε και έμεινε κρεμασμένο στο σώμα του Χαραλάμπου. Πλήθος πιστών παρευρέθηκε σήμερα στη Θεία Λειτουργία και προσευχήθηκε στον Άγιο. Χρόνια πολλά να μας βοηθάει ο Άγιος Χαράλαμπος, ήταν πάρα πολύ Άγιος, ήταν 113 χρονών. Πέρασε πάρα πολλά σκληρά βασανιστήρια, τον έσεραν στον δρόμο σαν το σκυλί και μετά όσοι και οι δρολάτρες οι ίδια διαμαρτυρήθηκαν στον έπαρχο και πήγαν και τον πήγαν γιατροί, τον θεράπησαν και ήρθε ύστερα ο Σεπτέμβριο Σεβίρος, ο βασιλιάς. Ήρθε και άρχισε να του κάνει διάφορες παρατηρήσεις, πίστεψε η κόρη του, λέει τόσο ωραία που το λέει αυτός, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτός στρατήθηκε που τον είπε η κόρη του και αμέσως λέει το διέταξε να πάρει να τον σκοτώσουν. Αλλά δεν προάλαβαν, λέει. Λέει, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, 113 χρόνια είμαι, λέει. Θα με, και πάλι θα να πεθάνω, δηλαδή, με το ξύφος. Και εκεί την ώρα πέθανε, χωρίς να τον σκοτώσουν.
Και αυτοί οι δήμοι που πήραν τους σκοτώσαν έγιναν χριστιανοί ύστερα. Αυτοί και αυτοί τους σκότωσαν ύστερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλή χρονιά. Είναι Άγια. Χρόνια πολλά. Ο γιος μου γιορτάζει. Όλοι οι χαραλάμπηδες να είναι γεροί. Και από εμάς στις τηλεόρασες επιλογές, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Επίσκεψη τηλεόρασες επιλογές πραγματοποίησαν μαθητές από το 3ο Λύκειο της πόλης των Σερών. Οι μαθητές ξαναγήθηκαν στα στούντιο και στους χώρους του τηλεοπτικού σταθμού και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης επιλογές επισκέφτηκαν το πρωί της 5ης οι μαθητές του 3ου Λυκείου της πόλης των Σερών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ξαναγήθηκαν στα στούντιο και στους χώρους του τηλεοπτικού σταθμού και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Ουσιαστικά κάνατε μια ανάλυση κι εσείς. Τι που θέλετε να πάτε, να το πάτε. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε από πέρσι. Τα παιδιά που είναι Δευτέρα Λυκείου, εδώ τα τρία κορίτσια, εκείνα το ξεκίνησαν. Άλλαξε ενδιάμεσα η ομάδα μας, γιατί λόγω υποχρεώσεων τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου άρχισαν να αποχωρούν, αλλά έδωσαν τις κοιτάλες τους μικρότερους και συνεχίσαμε για να το φτάσουμε μέχρι τέλος. Επισκεφτήκαμε το σταθμό για να ενημερωθούμε πιο πολύ για το πολιτιστικό ρεπορτάζ, μια που αφορά μια θεατρική παράσταση που πρόκειται να ανεβάσουμε. Επίσης, ζητήσαμε τη βοήθειά σας στην βιντεοσκόπηση της τρίτης σκηνής, η οποία θα σταλεί σε διαγωνισμό της Science View, και για κάποιες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες συζητήσαμε με τον κύριο Ελιόμου. Εγώ προσωπικά φεύγω πάρα πολύ γεμάτη, ήταν πολύ λιγότερες οι προσδοκίες μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κανάλι, το οποίο μας αντιμετώπισε από το πρώτο τηλεφώνημα πολύ εγκάρδια. Και δεν τα λέω αυτά επειδή είμαστε μπροστά στην κάμερα, έτσι το αισθάνθηκα αυτό από την πρώτη στιγμή. Για να πω την αλήθεια, επικοινώνησα και με άλλο κανάλι, από το οποίο περιμένω ακόμα απάντηση. Οπότε εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Ήταν αρκετά ωραία και δεν πρέπει να τόσο πολλά θέματα να συζητήσουμε και ήταν πολύ ωραία. Και γενικώς, εγώ, όπως είπα και πριν, θέλω ακόμα να γίνω ηθοποιός. Και μας έδωσαν κάποιες συμβουλές που ήταν αρκετά καλές και ωραίες. Και κάπως έτσι με προωθούν ακόμα περισσότερο να κάνω αυτό που θέλω. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έμειναν ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν, δηλώνοντας πως ήταν μια καλή εμπειρία, αφού πρώτη φορά επισκέφτηκαν έναν τηλεοπτικό σταθμό. Ακούσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν ήξερα και έμαθα τώρα. Και όσο με αυτά που έχω ακούσει, που ήδη μου άρεσε αυτό το επάγγελμα, τώρα μου αρέσει ακόμη περισσότερο. Και θέλω σίγουρα να το ακολουθήσω. Γιατί θες να γίνεις δημοσιογράφος? Γιατί αρχικά είναι ένα επάγγελμα στο οποίο πληροφορεί στον κόσμο. Πράγμα το που είναι πάρα πολύ καλό και οι περισσότεροι έχουμε ανάγκη το να πληροφορούμαστε. Και το όλο τρέξιμο και το όλο άγχος το ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι ξεφεύγεις από τη ρουτίνα. Η επίσκεψη με εδώ πέρα μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ήταν κάτι σημαντικό για μένα, γιατί πήρα αρκετές πληροφορίες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Την βρήκα πολύ χρήσιμη, γιατί μας πληροφόρησε για πολλά πράγματα. Περίμενα να ακούσω λιγότερα, είναι η αλήθεια. Και μου άρεσε που άκουσα πολλά περισσότερα. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Έμαθα πώς δουλεύει ένα κανάλι, το τι χρειάζεται. Και έμαθα περισσότερα πράγματα για αυτό που θέλω να κάνω στο μέλλον. Μοντέρ. Ναι. Γιατί? Επειδή από μικρά ασχολιόμουν με τους υπολογιστές, μου άρεσε η ηχοληψία, η κοροληψία, η φωτογραφία πάρα πολύ. Και αυτό με εντυπωσίασε τόσο που ήθελα να το κάνω σε ένα επάγγελμα. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά του έκοψαν τα μέλη του Συλλόγου Αθωνητών του Νομού Σερών. Στην εκδήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο τίμησε για την προσφορά του τον προηγούμενο πρόεδρο και νυν επίτεμο, Ιωσήφ Τατσίδη, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Κάντζας, βρήκε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον μεγάλο δωρητή του Συλλόγου, χάρη στον οποίο θα γίνει ανέγερση ιερού ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παΐσιο και στην Θεοτόκο Παναγία. Μέσα σε ένα όμορφο κλίμα όπως ταιριάζει στο ύφος του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών Αγίου Όρους, οι Αθωνίτες, πραγματοποίησε την κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας στη λέσχη αξιωματικών Σερών με τη συμμετοχή αρκετών μελών και φίλων του Αγίου Όρους.
ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμένην το λόγο σου, Θείου Θεό πρεπώς εδογμάτισας, την πίστην των όντων ετάνωσας, κάθον άνθρωπον ήθη κατεκόσμησας. Γεια σας. Κύριε εκπρόσωπε της Βραγματάκη μας, κύριε διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Καρδιών του Αγίου Όρους, σεβαστέ πατέρα, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Συμβουλίου μας στη σημερινή μας εκδήλωση. Και σας ευχαριστούμε γιατί διαλέξατε σήμερα να δείτε να πάμε όλοι μαζί, να κόψουμε την βασιλόπιτά μας, να ανταλλάξουμε ευχές, να πούμε κάποια πράγματα και κυρίως να ακούσετε για το σύλλογό μας. Στην εκδήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο τίμησε για την προσφορά του τον προηγούμενο και νυν επίτιμο πρόεδρο Ιωσήφ Τσατσίδη, ενώ ο πρόεδρος Συλλόγου Δημήτρης Κάντζας βρήκε την ευκαιρία να ευχαριστήσει το μεγάλο δωρητή του Συλλόγου, χάρη στον οποίο θα γίνει ανέγερση ιερού ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παΐσιο και στην Θεοτόκο Παναγία. Αφού μετά από πολλή συζήτηση, ο κύριος αυτός λέει στον πρόεδρο: Θέλω να σας χαρίσω ένα οικόπεδο. Να κάνω δωρεά στο σύλλογό σας με την προϋπόθεση να γίνει ένα εκκλησάκι εκεί αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο και στην Παναγία μας άξιον εστί. Βέβαια ο πρόεδρος τότε εξυπλάκη, τον ευχαρίστησε και ο κύριος αυτός που είναι από τη Μεσοράκη και το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στη Μεσοράκη είναι εδώ σήμερα κοντά μας. Απλώς μου είπε να μην φανερώσω το όνομά του. Μπράβο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κουράσω. Σας εύχομαι καλή χρονιά προσωπικά τα μέλη του Συλλόγου, τους φίλους μας που είναι συνταραγών, υγεία και υπογενειακή ευτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ετήσιο χορό του διοργάνωσε ο Σύλλογος Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης στο Δερβαίνι. Να σημειωθεί πως για άλλη μια χρονιά την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γιώργος Στανιμανίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά. Τον ετήσιο χορό του πραγματοποίησε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης, ο Εύξηνος Πόντος, σε κοσμικό κέντρο στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Ένας ακόμη ετήσιος χορός του Συλλόγου γράφτηκε στην ιστορία με μεγάλη επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όσους παρευρέθηκαν και αυτούς που βοήθησαν για την πραγματοποίηση ενός ακόμη θεσμού. Οι συμμετέχοντες από την πλευρά τους περάσαν πολύ όμορφα και διασκέδασαν με την ψυχή τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μα πάνω απ' όλα χαρήκαν τους χορευτές του Συλλόγου όλων των ηλικιών. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν γνωστοί καλλιτέχνες της ποντιακής μουσικής, ενώ ο ετήσιος χορός περιλάμβανε και λαϊκό πρόγραμμα. Να σημειωθεί πως για μια ακόμη χρονιά την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γιώργος Στανιμανίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά και ο Αθανάσιος Μασλαρινός, εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Thank you.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Για αύριο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά, την Πελοπόννησο και το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στο νότιο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικότερα για αύριο, η θερμοκρασία στις Σέρες θα κυμανθεί από 1 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 4 έως 7, στην Καβάλα από 0 έως 7 βαθμούς, στη Δράμα από μείον 2 έως 7 βαθμούς, στην Ξάνθη από μείον 1 έως 5 βαθμούς, στην Κομοτηνή από μείον 1 έως 3 βαθμούς, στην Αλεξανδρούπολη από 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου και στην Οριστιάδα από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις για την τηλεόραση επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.